Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα πιάσω το κομμάτι. Έχουμε συνηθίσει τα πολλά χρόνια, τουλάχιστον που εγώ ασχολούμαι με το γυναικείο ζήτημα, να μιλάμε μόνο για τους αγώνες των γυναικών στις προηγούμενες επαναστάσεις, σε τωρινές, σε εξηγέρσεις κτλ. Αυτή τη φορά, που πιάσει αυτό το θέμα πιο πολύ συντρόφισσα Αναστασία, αυτή τη φορά εγώ θα προσπαθήσω να βάλω τι έκανε η Ρώσικη Επανάσταση. Η πρώτη προσπάθεια να γίνει ο σοσιαλισμός πράξη, τι έκανε σε σχέση με τις γυναίκες και τη σεξουαλική απελευθέρωση γενικότερα. Όπως οι περισσότερες και οι περισσότεροι γνωρίζουμε από τις προηγούμενες επαναστάσεις, π.χ. τις αστικές στην Αγγλία, την Γαλλία το 1889, τις εξηγέρσεις που γίνανε σε προηγούμενη περίοδο τη Ρώσικη Επανάσταση, ενώ οι γυναίκες μπήκανε με τα μπούνια σε όλα αυτά τα πράγματα και ενώ παλέψανε, στην ουσία το μόνο που απέμεινε ήταν ότι ανεδείχθηκε αυτό, ήρθε το γυναικείο ζήτημα στο προσκήνιο. Όποιες λίγες κατακτήσεις, για παράδειγμα, είχαν κάνει στην Γαλλική Επανάσταση, με τον Ναπολεόντιο κώδικα τις πάρθηκαν όλες πίσω, πολλές δε προπεμπλημένες γυναίκες, φεμινίστριες της εποχής εκείνης, καταδικάστηκαν και κάποιες οδηγήθηκαν μέχρι και στην κρεμάλα. Έρχομαι στο τι έκανε και γιατί είναι τόσο σημαντικό η Επανάσταση του 1917 και το κόμμα των Βολσεβίκων. Νομίζω ότι άνοιξαν το μεγαλύτερο κεφάλαιο στην ιστορία της απελευθέρωσης των γυναικών μέχρι σήμερα και θα προσπαθήσω με στοιχεία που θα βάλω να το αποδείξω αυτό. Καταρχήν να επισημάνω ότι πρώτη φορά στην ιστορία έχουν γίνει τόσο πολλά για ένα θέμα όπως η απελευθέρωση των γυναικών και η σεξουαλική απελευθέρωση και όμως είναι τα λιγότερο γνωστά σήμερα. Τόσο η δυτική προπαγάνδα τότε, από τον φόβο της Επανάστασης, όσο και τα φόπλακα που μπήκε με την επικράτηση του σταλινισμού, όσο επίσης και αργότερα το επικίνδυνο του πράγματος που μπορεί κάποιος να παίρνει ιδέες από αυτά τα πράγματα που κατακτήθηκαν σε εκείνες τις άθλιες συνθήκες και να τις ζητάει και στον ανεπτυγμένο και υποτίθεται δημοκρατικό καπιταλισμό μετά τον πόλεμο, δεν έχουν αφήσει να γίνει γνωστό ακριβώς τι συνέβη εκείνη την περίοδο. Καταρχήν να πούμε ότι υπήρχε ότι οι Βολσεβίκοι δεν ξεκίνησαν από το μηδέν. Υπήρχε μια σοσιαλιστική παράδοση και μια φεμινιστική, σε εισαγωγικά τέλος πάντων, παράδοση σχετικά με το γυναικείο ζήτημα, όπως και για τα ζητήματα της σεξουαλικής απελευθέρωσης. Από την αρχή που εμφανίστηκαν οι σοσιαλιστικές ιδέες και τα σοσιαλιστικά κινήματα. Ξεκινάμε δηλαδή από τους ουτοπικούς σοσιαλιστές, οι οποίοι κάνανε κριτική τόσο στην οικογένεια όπως την ξέρανε, όσο και στην καταπίεση των γυναικών και μιλάγαν για ελεύθερη ένωση των ανθρώπων και είχαν πολύ, ας το πούμε, προοδευτικές ιδέες, αλλά δεν είχαν κανένα τρόπο και δεν είχαν να προτείνουν κάτι για το πώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αυτές. Συνεχίζουμε με τον Μάρξ και τον Έγγελς, οι οποίοι σε τα περισσότερα κείμενά τους, αλλά ακόμα και μέσα στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο, δηλώνουν την αντίθεσή τους για την ανισότιμη και την καταπιεσμένη θέση των γυναικών και εκφράζουν την άποψη ότι μεγάλες κοινωνικές αλλαγές είναι αδύνατον να επιτευχθούν αν δεν εξηγερθούν και δεν πάρουν μέρος σε αυτές οι γυναίκες. Αυτά τα έγραφε ο Μάρξ το 1868. Επίσης, συνέχεια, ο Αύγουστος Μπέμπελ, που ήταν μαρξιστής από τα ηγετικά στελέχη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας, το οποίο ήταν το κόμμα που ίδρυσε ο Έγγελς, για να μην μπερδευόμαστε με σήμερα, ήταν ο πρώτος, λοιπόν, ο Μπέμπελ, που έβαλε το γυναικείο ζήτημα στη μαρξιστική θεωρία με το βιβλίο του «Γυναίκα και Σοσιαλισμός», που το έγραψε το 1879. Στη συνέχεια, ο Έγγελς, τόσο με την κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία, που κάνει κάποιες παρατηρήσεις για το τι γίνεται μέσα στις οικογένειες των εργατών, οι οποίοι στηβαγμένοι στα εργοστάσια, στα πλεκτήρια και στα ορυχεία, στηβαγμένη εργατική τάξη, άντρες, γυναίκες και παιδιά ακόμα και από 8 και από 9 χρονών και από 6 πολλές φορές, έτοιμη η οικογένεια να διαλυθεί, ζούσαν σε άθλιες συνθήκες
Πολλές φορές οι γυναίκες ήταν οι αρχηγοί της οικογένειας, γιατί αυτές φέρνουν το ψωμί στο σπίτι και άλλες φορές τα παιδιά. Κάνει την παρατήρηση η οποία ήταν. Κάνει την παρατηρή ότι εφόσον είναι απάνθρωπη η ζωή των ανδρών πλέον μέσα στις οικογένειες που διοικούνται από γυναίκες, που παίρνει το ψωμί η γυναίκα, άρα θα πρέπει να σκεφτούμε και ότι αιώνες πριν ήταν επίσης απάνθρωπη ζωή για τις γυναίκες. Αυτό το προχωράει αργότερα στο έργο που είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε τις ρίζες της γυναικείας καταπίεσης, που είναι η καταγωγή της οικογένειας της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους, που το έγραψε το 1884. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό, αν θέλετε να ανοίξουμε κουβέντα πάνω στην οικογένεια κτλ. Κτλ. Μπορούμε να το κάνουμε στη συζήτηση. Συνεχίζεται με μάχες που έδωσε το ΕΣΠΕΤΕ της και για τα σεξουαλικά δικαιώματα. Παράδειγμα, όταν γινόταν η δίκη του Όσκαρ Ουάιλντ για ομοφιλοφιλία, η οποία κατέληξε και στη φυλάκισή του, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας, ο Μπερστάιν, ο Μπέμπελ και όλοι τέλος πάντων εκεί πέρα, οι ηγέτες του κόμματος, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος είχε υπογράψει υπέρ της αθώωσης του Όσκαρ Ουάιλντ και κατά της καταδίκης των ομοφιλόφιλων σε φυλακές κτλ. Επίσης, αργότερα, το 1898, ο Μπέμπελ έβαλε το ζήτημα των ομοφιλόφιλων στη Γερμανική Βουλή και απέτησε μεταρρυθμίσεις, ενώ συνυπέγραψαν και ο Κάουτσκι και ο Μπερστάιν και η Κέντε Κέλβιτς, που ήταν μια γνωστή πλήκτρια της εποχής εκείνης και σοσιαλίστρια, όπως και άλλα στελέχη του κόμματος. Και αργότερα ακόμα, πλησιάζοντας προς τη Ρώσικη Επανάσταση, έχουμε την Κλάρα Τσέτκιν να δίνει μάχες στη Γερμανία και στο κόμμα της, στο ΕΣΠΕΤΕ, για την οργάνωση των γυναικών στα συνδικάτα, για την οργάνωση των γυναικών ακόμα και στο κόμμα, γιατί ακόμα υπήρχαν προκαταλήψεις και μέσα στο ίδιο το κόμμα. Και την Αλεξάνδρα Κολοντάη στη Ρωσία να προσπαθεί να κάνει το ίδιο, και την Κρούσκαλια που προεκάζει και μια εφημερίδα και προσπαθούν να βάλουν, να πουλιάσουν τα ίδια τα κόμματά τους με τις ιδέες της γυναικείας απελευθέρωσης, και ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να λέγεται επαναστατικό ή να ευαγγελίζεται το σοσιαλισμό και την αλλαγή της κοινωνίας, εάν δεν ευαγγελίζεται επίσης την απελευθέρωση των γυναικών και όλων των καταπιεσμένων. Εκεί μέσα μπαίνει και το θέμα της σεξουαλικής απελευθέρωσης. Ο Λένιν το 1903 προτείνει στο πρόγραμμα του κόμματος να μπει ρητά η καθιέρωση ίσων δικαιωμάτων γυναικών και ανδρών. Από την άποψη της φεμινιστικής παράδοσης που υπήρχε μέχρι τότε τόσο στην Ευρώπη και την Αμερική, όσο και στην ίδια τη Ρωσία, είναι αφαιρεσμένοι οι αγώνες των ίδιων γυναικών που έχουν γίνει εργάτριες εκεί που δούλευαν, επίσης και των αστών γυναικών, αστών και μικροαστών γυναικών, οι αγώνες που δίνανε για το δικαίωμα στην ψήφο, το δικαίωμα στη μόρφωση κτλ. Αυτά ήταν η προϊστορία, η βάση, η παράδοση πάνω στην οποία πάτησαν οι Μπολσεβίκοι, γιατί είχαν διάθεση να πατήσουν και όχι γιατί τους υποχρέωσε κανείς, και οι Μπολσεβίκες, για να προσπαθήσουν από τις πρώτες μέρες της Ρώσικης Επανάστασης να κάνουν πράξη αυτό το πράγμα, να βάλουν στο τραπέζι το ζήτημα της απελευθέρωσης των γυναικών και της σεξουαλικής απελευθέρωσης. Να πω λίγα για τη σεξουαλική επανάσταση στη Ρωσία. Ο Έγκελς έγραφε το 1883 ότι είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι σε κάθε επαναστατικό κίνημα το ζήτημα για τον ελεύθερο έρωτα έρχεται στο προσκήνιο. Αυτό έγινε και τη Ρωσία του 17. Ήρθε στο προσκήνιο, αλλά με υλικό αποτέλεσμα και όχι σε συζήτηση μεταξύ φιλοσόφων, ψηλιασμένων ή ήδη φεμινιστριών. Η Επανάσταση ανέτρεψε όλες τις προηγούμενες δομές και αυτές των προσωπικών σχέσεων. Το διαζύγιο, πολιτικός γάμος κτλ., η νομοποίηση όλων των παιδιών, οι ελεύθερες και δωρεάν εκτρώσεις,
κοινοποίηση ομοφιλοφιλίας ήταν πράγματα που συνέτειναν προς αυτή την κατεύθυνση. Συνοπτικά, για να καταλάβουμε το κλίμα εκείνης της εποχής και πώς δηλαδή το βλέπαν το πράγμα, θα διαβάσω ένα κομμάτι από το βιβλίο του Γρηγόρη Μπάρκης, που ήταν σεξολόγος διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Υγιεινής στη Μόσχα. Είχε γράψει ένα δοκίμιο με τίτλο «Η σεξουαλική επανάσταση στη Ρωσία». Αυτό είναι γραμμένο το 1923. Λέει μέσα στο βιβλίο: «Η παρούσα σεξουαλική νομοθεσία στη Σοβιετική Ένωση είναι δουλειά της επανάστασης του Οκτώβρη. Αυτή η επανάσταση είναι σημαντική όχι μόνο ως πολιτικό φαινόμενο που εξασφαλίζει την πολιτική κυριαρχία της εργατικής τάξης, αλλά επίσης από τις επαναστάσεις που απορρέουν από αυτήν και αγγίζουν κάθε τομέα της ζωής. Η επανάσταση δεν άφησε τίποτα από τους παλιούς δεσποτικούς και τελώς αντιεπιστημονικούς νόμους. Δεν βάδισε πάνω στο μονοπάτι της ρεφορμιστικής αστικής νομοθεσίας, η οποία με νομική δεξιοτεχνία εξακολουθεί να κατζώνεται από την έννοια της ιδιοκτησίας και στη σεξουαλική σφαίρα και τελικά να επιβάλλει δύο μέτρα και δύο σταθμά στη σεξουαλική ζωή. Η σοβιετική νομοθεσία προχώρησε σε ένα νέο και απάτητο μονοπάτι ώστε να ικανοποιήσει τους νέους σκοπούς και τα καθήκοντα της κοινωνικής επανάστασης. Διατηρήσει την απόλυτη μη ανάμειξη του κράτους και της κοινωνίας στα σεξουαλικά ζητήματα στο βαθμό που δεν βλάπτεται κανένας. Όσο αφορά την ομοφιλοφιλία, τον σοδομισμό και όσες άλλες μορφές σεξουαλικής ικανοποίησης που στις ευρωπαϊκές νομοθεσίες καταγράφονται ως προσβολές των δημοσίων ηθών, η σοβιετική νομοθεσία τις μεταχειρίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως μεταχειρίζεται και την καλούμενη φυσιολογική επαφή. Κάθε μορφή σεξουαλικής επαφής αποτελεί προσωπικό ζήτημα. Μόνο στην περίπτωση που γίνεται χρήση βίας ή υπάρχει εξαναγκασμός ή καταπάτηση των δικαιωμάτων ενός άλλου προσώπου ανακύπτει ζήτημα ποινικής δίωξης. Και η φάση αυτή που μιλάμε δεν έμεινε μόνο στα νομικά δικαιώματα. Υπήρξε και στην πραγματική ζωή η προσπάθεια ξεπεράσματος των παλιών προκαταλήψεων. Παραδείγματος χάρη, η επιλογή του προσώπου που θα εκπροσωπούσε τη χώρα διεθνώς, δηλαδή ο Λαϊκός Επίτροπος Εξωτερικών, ήταν ο ανοιχτά ομοφυλόφιλος Γεώργη Τσιτσέριν, ο οποίος υπηρέτησε σε αυτή τη θέση από το 1918 στο 1930. Και δεν ήταν κανένας τυχαίος υπάλληλος, ήταν αυτός που μαζί με τον Τρότσκι έκαναν τις ειρηνευτικές συνομιλίες στο Μπρέστ Λιτσόφς. Ήταν δε γνωστός στην κοινωνία την Ρωσική, γιατί ήταν εγκόμενη με τον γνωστό ομοφυλόφιλο ποιητή Μιχαήλ Αλεξάνδρεβιτς Πούτσκι. Ομοφυλόφιλοι γάμοι είναι καταγεγραμμένοι και εγκρίνονται από τα δικαστήρια, όπως υπάρχουν και περιπτώσεις αλλαγής φύλου. Τρανς γυναίκες δηλαδή που την όψαν ατρικά, παρενδυτικές, που υπηρέτησαν στον κόκκινο στρατό, ήταν αποδεκτές και συχνά παίρναν θέσεις ευθύνης. Μέσα στις πρώτες εβδομάδες από την κατάληψη της εξουσίας το 1917, οι Μπολσεβίκοι κατάργησαν την πατριαρχική εξουσία στην οικογένεια με ένα διάταγμα το οποίο λεγόταν «Περι διάλυσης της οικογενειακής ζωής». Αυτό το διάταγμα αφαιρούσε το κυριαρχικό δικαίωμα των ανδρών μέσα στην οικογένεια, έδωσε στις γυναίκες το δικαίωμα στον πλήρη οικονομικό και σεξουαλικό αυτοπροσδιορισμό και διακήρυξε ως προφανές ότι οι γυναίκες μπορούν να καθορίσουν ελεύθερα το όνομα, την κατοικία και την υπηκότητά τους. Πάω στο γυναικείο. Την γυναική απελευθέρωση, μετά την Επανάσταση, η προσπάθεια μάλλον εκφράστηκε και δουλεύτηκε σε τρία πεδία. Το ένα ήταν τα νομοθετικά μέτρα, το δεύτερο ήταν τα μέτρα στην καθημερινή ζωή και το τρίτο ήταν η δημιουργία του Τσενοτέλ, της Επιτροπής Γυναικών του Κόμματος. Η απελευθέρωση των γυναικών αμέσως μετά την Επανάσταση στο νομικό κομμάτι έδωσε στις γυναίκες όλα τα πολιτικά, νομικά και κοινωνικά δικαιώματα και παροχές. Αυτό να πω ότι έγινε με διατάγματα το Δεκέμβρη, δηλαδή Οκτώβρη έγινε Επανάσταση, το Δεκέμβρη με αυτά τα διατάγματα νομοθετήθηκαν τα εξής.
Πρώτον, το δικαίωμα στις ψήφου των γυναικών, καθώς και εκλογής τους σε όλα τα δημόσια αξιώματα. Π.χ. η Αλεξάνδρα Κολοντάη έγινε αμέσως μετά την Επανάσταση πρώτη γυναίκα υπουργός και ανέλαβε το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Δεύτερον, το δικαίωμα στην εργασία των γυναικών, ο ίσος μισθός για ίσια εργασία με τους άντρες και η πληρωμένη άδεια μητρότητας πριν και μετά το τοκετό. Οι Μπολσεβίκοι είχαν την πεποίθηση, που νομίζω ότι ασκεί ακόμα και σήμερα, ότι η απελευθέρωση των γυναικών χωρίς την οικονομική τους ανεξαρτησία είναι ένας μύθος. Τρίτο, θεσμοθετήθηκε ο πολιτικός γάμος, που ήταν και ο μοναδικός γάμος που υπήρχε από εδώ και πέρα στην καινούργια Σοβιετική Ένωση, καθώς και το δικαίωμα των γυναικών να επιλέγουν να κρατήσουν το όνομά τους μετά τον γάμο. Συγκεκριμένα, το δικαίωμα να διαλέγουν και οι δύο από το ζευγάρι ποιο όνομα θέλουν να κρατήσουν μετά τον γάμο ή αν θέλουν να έχουν και τα δύο ονόματα. Για παράδειγμα, ο Τρότσκι είχε πάρει το όνομα της δεύτερης γυναίκας του, Ναταλία Σέντοφ, το οποίο πήραν επίσης και τα παιδιά του. Επίσης, το διαζύγιο έγινε μια πολύ εύκολη και ανέξοδη διαδικασία, αφού δινόταν μόνο με την αίτηση της ενδιαφερόμενης ή του ενδιαφερόμενου. Ούτε η εκκλησία, ούτε τα δικαστήρια, ούτε οι δικηγόροι, ούτε μάρτυρες, ούτε εξαφανιστικές διαδικασίες, ούτε χρήματα. Το κράτος προέβλεπε διατροφή για τους δύο συζύγους, αν υπήρχε ανάγκη, πράγμα που ανταποκρινόταν στην ανάγκη πολλών φτωχών γυναικών, για τις οποίες ο γάμος μέχρι τότε ήταν και θέμα αυτοσυντήρησης, αφού είτε δεν δούλευαν, είτε δεν έβγαζαν αρκετά για να συντηρήσουν τον εαυτό τους και τα παιδιά τους. Οι Μπολσεβίκοι πίστευαν ότι η ελευθερία στο να διαλύεις μια σχέση που δεν βασιζόταν πια στην αγάπη και την ελεύθερη επιλογή ήταν πάρα πολύ ουσιαστική για την ελευθερία των ατόμων. Το δικαίωμα στο ζύγιο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τις γυναίκες, γιατί αυτές ήταν που είχαν πολύ συχνά στραγγαλισμένα τα αισθήματα και τις δυνατότητές τους μέσα από τα δεσμά ενός γάμου. Έτσι, η Σοβιετική Ένωση πρώτες εβδομάδες της επικράτησης της Επανάστασης έγινε το πρώτο κράτος στον κόσμο με την πλήρη ελευθερία στο διαζύγιο. Επίσης, όλα τα παιδιά νομοθετήθηκε ότι όλα τα παιδιά είναι ίσα απέναντι στον νόμο και δεν έχει καμιά σημασία αν προέρχονται από γάμο ή είναι νότα ή είναι ορφανά ή οτιδήποτε. Θεσπίστηκε η νομική και η οικονομική προστασία της ανήπτυξης της ανήπαντρης μητέρας και άλλα πολλά. Για παράδειγμα, ένα που μου έκανε εντύπωση είναι ότι επειδή υπήρχε αναλφαβητισμός στη Ρωσία και από τα 17 εκατομμύρια των αναλφάβητων, τα 14 εκατομμύρια ήταν γυναίκες, άρα ήταν πλειοψηφία σε αυτό, ένα από τα μέτρα που είχαν πάρθει είναι ότι για τις αναλφάβητες αναλφάβητους το ωράριο της εργασίας μπορούσε να θα μειωνόταν 2 ώρες χωρίς να ελαττώνονται οι αμοιβές τους και θα υπήρχε πρόνοια να εκπαιδευτούν στο να διαβάζουν και να γράφουν ώστε να χτυπήσουν αυτή τη μάσκηγα που ήταν τότε ο αναλφαβητισμός. Με αυτά τα μέτρα, τέλος πάντων, η οικογένεια έκανε ο γάμος γινόταν μια οικειοθελή σχέση η οποία δεν είχε κανένα αβαντάζ σε σχέση με του άλλου τύπου σχέσεις που θα επέλεγαν να κάνουν οι άνθρωποι μεταξύ τους και τις σχέσεις δηλαδή που θα βασιζόντουσαν στα δικαιώματα των ανθρώπων και στην ισότητα των φύλων. Να πω ότι αυτό που κάνει εντύπωση όταν διαβάζω με αυτά τα πράγματα είναι ότι δεν πήραν όλα τα νομοθετικά μέτρα για να είναι κατοχυρωμένες οι γυναίκες νομοθετικά. Στην πραγματικότητα, αυτό που ήταν το όραμα των Μπολσεβίκων είχε να κάνει με το όραμα, ας το πούμε, όπως ο Λένιν έλεγε στο Κράτος και Επανάσταση, ότι το όραμα τους είναι η καταστροφή του κράτους. Πώς, όταν δεν θα είχε κανένα λόγο να υπάρχει, δηλαδή αφαιρώντας τις αιτίες για να υπάρχει ένα τέτοιο καταπιεστικό όργανο πάνω από τους ανθρώπους και στα θέματα της οικογένειας και των νόμων κτλ. Η νομική
που ασχολιόντουσαν με αυτά τα θέματα και οι Μπολσεβίκοι, όλοι τέλος πάντων οι οποίοι ήταν εμπλεγμένοι σε αυτό, το όραμά τους ήταν να φτάσουν σε μια κοινωνία όπου να μην χρειάζονται καν οι νόμοι για να, κάνει κάποιος, για να ζήσει κάποιος ελεύθερα και σύμφωνα με τις ανάγκες και τη δημιουργικότητά τους, και ότι στην πορεία τόσο η οικογένεια όσο ακόμα και οι ίδιοι οι νόμοι δεν θα είχαν κανένα λόγο να υπάρχουν. Όχι με τη βία, αλλά με το προχώρημα της κοινωνίας με βάση αυτά τα μέτρα που παίρνανε και που είχαν κι άλλο. Θα πω παρακάτω με ποιους τρόπους θέλουν να τα κάνουν, να τα φέρουν στην πραγματική ζωή. Πέρα λοιπόν από το. Το θέμα, να μείνω λίγο στο θέμα των ελεύθερων και δωρεάν εκτρώσεων, ότι αυτό ελευθέρωνε τις γυναίκες. Εκείνη την περίοδο η αντισύλληψη ήταν σχεδόν μόνο έκτρωση. Υπήρχαν βέβαια βιβλία και οδηγίες, πώς το λένε, επιστημονικά. Αποφασίζοντας ότι έχει δικαίωμα η γυναίκα στο κορμί της, άρα ελεύθερες και δωρεάν εκτρώσεις, οι οποίες θα γινόντουσαν στα δημόσια νοσοκομεία με κάθε προσπάθεια για την υγεία της γυναίκας. Αλλά και η άποψη του Λένιν και των γυναικών Μπολσεβίκων ότι πρέπει τα θέματα της αντισύλληψης να γίνονται, πώς το λένε, ευρέα γνωστά στις γυναίκες, επάγανε για πρώτη φορά, ας πούμε, το θέμα του να ελέγχει μια γυναίκα το σώμα της. Και νομίζω ότι και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Θα πω μετά πώς αναιρέθηκε αυτό το 34 με άλλο κώδικα οικογενειακό που έβγαλε ο Στάλιν, θα το πω στο τέλος. Πέρα από τα νομικά, ήθελαν να χτυπήσουν και τους ηλικούς όρους που κλείνουν μια γυναίκα μέσα στο σπίτι, μέσα στην παραδοσιακή οικογένεια, δηλαδή στο μαγείρεμα, στο πλήσιμο, στον αυτό το παιδιό, να φροντίσει τους γέρους κτλ. Το κράτος ανέλαβε με την έκφραση του Λένιν, το κράτος προσπάθησε μάλλον να αναλάβει τις δουλειές των γυναικών. Έτσι δημιουργήθηκαν στον βαθμό που μπορούσαν, γιατί μιλάμε για άκρατη φτώχεια και άκρατη και πολύ άσχημες εξωτερικές συνθήκες, γρεκολυμπιακοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, σχολεία, κέντρα πρώτων ιατρικών βοηθειών με ευτήρια, εστιατόρια, πλυντήρια, όλα δωρεάν, δημοτικά διαμερίσματα ή δημόσιες παστών, ότι μπορούσαν να μείνουν ζευγάρια, μόνες γυναίκες με τα παιδιά τους, μόνοι άνθρωποι όπου ο καθαρισμός, το πλήσιμο κτλ. Γινόταν από ειδικευμένα συνεργεία τα οποία τα κάνανε επιπληρωμή. Άρα οι άνθρωποι και κυρίως οι γυναίκες είχαν τον χρόνο να ασχοληθούν και με άλλα πράγματα. Αυτό προσπαθούσε να σπάσει τους υλικούς όρους του κλεισίματος μέσα στο σπίτι. Πρέπει να πούμε ότι αυτά γινόντουσαν σε μια χώρα που είχε μπει από ένα πόλεμο, είχε επίθεση των εμπεριακιστών, είχε έναν εμφύλιο και ακολούθησαν δημόσιες επιδημίες κτλ. Αυτό το κάνει, αυτό δείχνει την αταλάτευτη, ας το πούμε, απόφαση των γυναικών και των ανδρών Μπολσεβίκων να παλέψουν στα αλήθεια και στην πραγματική ζωή σε σχέση με το θέμα της απελευθέρωσης των γυναικών. Και το τρίτο με το οποίο προσπάθησαν να το πετύχουν αυτό ήταν η δημιουργία του Τσενοντέλ, δηλαδή της Επιτροπής Γυναικών του Κόμματος, που ήταν το πιο ενδιαφέρον και σημαντικό στη χειραφέτευση των γυναικών εγχείρημα, από όσα ξέρουμε τουλάχιστον μέχρι σήμερα, και πιο διαφορετικό και πολύ διαφορετικό από ό,τι υπήρχε μέχρι τότε εμπειρία στη Δύση. Ήταν δηλαδή μια δουλειά μέσα και με τις ίδιες τις γυναίκες. Θα πω τώρα για το ίδιο το Τσενοντέλ. Το 1919, το Μπολσεβίκικο Κόμμα έφτιαξε αυτή την Επιτροπή Γυναικών, που ήταν το επίσημο όργανο για την προώθηση της απελευθέρωσης των γυναικών στη Σοβιετική Ένωση. Πώς το ξεκίνησαν, καλά, υπήρχαν από πριν άγχος μέσα στις Μπολσεβίκες και στους Μπολσεβίκους, το πώς αυτά τα μέτρα, τα νομοθετικά, όπως και τα άλλα μέτρα, τα παιδική σταθμή, τα πλυντήρια, τα κουζίνες κτλ., θα μπορούσαν να περάσουν και να γίνουν εκτίμα των γυναικών
με δεδομένο το γεγονός ότι μιλάμε για μια κοινωνία η οποία στο 80% ήταν αγροτική, μέσα στις πόλεις εργοστάσια κτλ. Οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια ήταν το 20% του πληθυσμού. Υπήρχε δυσκοληψία στην Ήπεθρο, υπήρχαν ιδέες όπου ακόμα και τους παιδικούς σταθμούς τους βλέπουν ότι θα αποχωριστούν τα παιδιά τους. Υπήρχε δηλαδή μια τεράστια καθυστέρηση. Και για να γίνουν καταρχήν γνωστά και κατά δεύτερον να γίνει χρήση αυτών των μέτρων που παρθήκαν αμέσως μετά την Επανάσταση, έπρεπε να γίνει δουλειά από τα κάτω και δουλειά σοβαρή, πολιτική, αυτό που λέμε ότι χτίζεται, ο σοσιαλισμός είναι ένα πράγμα, μια διαδικασία που χτίζεται μέρα με τη μέρα και που δεν γίνεται επειδή πατάς ένα κουμπί και βγαίνει ένα διάταγμα. Πώς ξεκίνησε αυτή το τμήμα γυναικών? Το τμήμα γυναικών ξεκίνησε στις 16 Νοέμβρη του 1918 με ένα παγκοσμικό συνέδριο γυναικών που έγινε στη Μόσχα το οποίο το ανέλαβε να το κάνει μια επιτροπή στην οποία συμμετείχαν η Αλεξάνδρα Κολοντάη, η Νέσα Αρμάν, η Κλάβδια Νικολάεβα και ο γραμματέας του Μπολσεβίκου κόμματος, ο Ιακώβ Σπέκτρο. Πώς οργάνωσαν το συνέδριο? Στείλανε γυναίκες που να είναι έμπειρες στην προπαγάνδα, οργανωμένες δηλαδή, στις επαρχίες και κανόνισαν τοπικές εκλογές για να βγουν αντιπρόσωποι γυναικών να πάνε στη Μόσχα. Το πρόγραμμα που είχε αυτό το εγχείρημα ήταν και φιλόδοξο και εντυπωσιακό. Θέλανε να κερδίσουν την υποστήριξη και τη συμμετοχή των γυναικών στην οικοδόμηση της εξουσίας του Σουρκέ, να χτυπηθούν η σπιτική σκλαβιά και τα 2 μέτρα και 2 σταθμά της ηθικής απέναντι στις γυναίκες, να οργανωθούν σε όλη την επικράτεια τα κοινωνικά μαγειρία, πλυντήρια, παιδική σταθμή, ώστε να ελευθερωθούν οι γυναίκες από το βάρος του νοικοκυρισμού, να υπερασπιστεί η γυναική εργασία και τα δικαιώματα που απορρέουν τη μητρότητα, να βοηθήσουν τις γυναίκες να αποκτήσουν την αυτοπεποίθηση και την εμπειρία που χρειάζονται για να μπορούν να ασχοληθούν με τα κοινά, να ξεπεράσουν τους φραγμούς του παλιού τους ρόλου και να πάρουν μέρος στην πολιτική ζωή. Ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα και παρότι οι οργανώτριες περιμένανε περίπου τις 300 αντιπροσώπους να έρθουν από την όλη Ρωσία, τη μέρα ήρθαν 1147. Ήταν δηλαδή ομάδες γυναικών, οποίες φορούσαν διαφορετικά ρούχα, ήταν εργάτριες, αγρότησες, φορούσαν προβιές και στρατιωτικές κλένες, άρες φορούσαν μαντήλα και στριμώχτηκαν στην αίθουσα των συνδικάτων του Κρεμλίνου. Έκανε μια εισήγηση η Αλεξάνδρα Κολοντάη για το θέμα τους γυναίκες νοικοκυριών και τα λοιπά, οικογένεια και κομμουνιστικό κράτος. Η Νέσα Αρμάν καταφέρθηκε ενάντια στα ατομικά νοικοκυριά και είπε για τους παιδικούς σταθμούς και τα λοιπά. Να πούμε ότι πολλές γυναίκες από αυτές που είχαν ήδη πάει, πολλές φορές ξυνίζανε με αυτά, γιατί φοβόντουσαν, ας πούμε είχαν μια φοβία να αφήσουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς. Γιατί πρέπει να πούμε ότι αυτές οι γυναίκες για πρώτη φορά ερχόντουσαν σε επαφή με την πολιτική και πολλές από αυτές για πρώτη φορά φεύγανε και από τον τόπο τους, από τα χωριά τους και πηγαίνανε στη Μόσχα. Εν πάση περιπτώσει, την τέταρτη μέρα το συνέδριο κράτησε 4 μέρες. Την τέταρτη μέρα του συνεδρίου εμφανίστηκε ο Λένιν να χαιρετήσει το συνέδριο. Και μέσα στην ομιλία του υποστήριξε ολόκληρη την νομική και κοινωνική απελευθέρωση των γυναικών και κάλεσε τις γυναίκες να ενισχύσουν και να παίξουν ενεργό ρόλο στο χτίσιμο του σοσιαλισμού στη Ρωσία. Είπε επί λέξη ότι η εμπειρία όλων για αυτό το σκοπό και πέθανε το 20
από Παγόκλα, την ακολούθησε η Αλεξάνδρα ως Πολοντάη ως υπεύθυνη μέχρι το 23, οπότε έπεσε σε δυσμένεια και τη στείλανε πρέσβυρα στο εξωτερικό, παρότι ήταν να πούμε γι' αυτό, ήταν η πρώτη γυναίκα πρέσβυρα στην ιστορία, νομίζω πήγε στη Σουηδία καταρχήν, και συνέχισε με άλλες γυναίκες. Τι κάνανε, οργώσαν όλη τη Ρωσία με πλοία και τρένα προπαγάνδας. Μάλιστα, ο κόκκινος στρατός τους διέθεσε ένα τρένο για να μπορούν να πηγαίνουν, γιατί ήταν μια αχανή χώρα, στη Ρωσία να πηγαίνουν στις διάφορες απομακρυμένες περιοχές, στην Κεντρική Ασία κτλ. Όπου πηγαίνανε, επίσης, βγάλανε και μια εφημερίδα για τις γυναίκες που λεγόταν Κομμουνίστρια, την οποία εξέδιδε η Κρούπσκα για η γυναίκα του Λένιν, και προσπαθούσαν να βοηθήσουν την οργάνωση των κοινωνικών μαγειρίων, των παιδικών σταθμών, φρόντιζαν τα ορφανά παιδιά, λειτουργούσαν τα σχολεία, φρόντιζαν για διανομή τροφής, για τη μόρφωση κτλ. Να ενδυναμώσουν τις γυναίκες κτλ. Βοηθήσανε στον εμφύλιο, βοηθήσανε ενάντια στην καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και μάλιστα από τα στοιχεία που έχει ο Σάιτς του βιβλίου υπάρχει το εντυπωσιακό ότι το 1926 το 49% των σπουδαστών στις ιατρικές σχολές ήταν οι γυναίκες. Δηλαδή το ότι τεράστιος αριθμός γυναικών μέσα σε λίγα χρόνια πήγε στα πανεπιστήμια, μορφώθηκε και άρχισε να δουλεύει σε τέτοια επαγγέλματα, μηχανικός, μαθηματικός, γιατροί και οφείλεται κατά πολύ μεγάλο βαθμό και στην προσπάθεια αυτής της Επιτροπής του Κόμματος και το εξάπλωμά της που έκανε σε όλη την αχανή Ρωσία. Υπάρχουν τη δεύτερη χρονιά που λειτουργούσε γίνανε 853 συνδιασκέψεις εργατριών και αγροτησών και στα μέσα του 1920 πάνω από 500.000 γυναίκες λειτουργούσαν ως αντιπρόσωποι των συνδιασκέψεων. Η προσπάθεια ήταν πολύ δύσκολη. Υπήρχαν διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές θρησκείες. Σε κάποια μέρη δεν είχαν ξαναδεί άνθρωπο της πόλης. Οι γυναίκες αναγκαζόντουσαν να βάλουν τη φαντασία τους να δουλέψει. Σε κάποια μέρη συναντούσαν τις γυναίκες στα χαμάμ, γιατί δεν μπορούσαν να τις συναντήσουν πουθενά αλλού. Και παρόλα αυτά, γιατί οι γυναίκες αντιμετώπιζαν ακόμα την έξτρα των ανδρών στο να ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, και υπήρχε και το φαινόμενο γύρω στο 29, ότι 300 γυναίκες είχαν σκοτωθεί από τους πατεράδες, τους άντρες ή τους αδερφούς τους, για την τροπή που έφερνε στην οικογένειά τους η συμμετοχή τους στο κίνημα, σε αυτό το κίνημα των γυναικών. Μέχρι που αναγκάστηκε η Σοβιετική κυβέρνηση να θεωρεί τις δολοφονίες των γυναικών έγκλημα κατά της Σοβιετικής εξουσίας, ώστε να είναι σοβαρή η ποινή την οποία επέσυρε. Παρόλη την τρομοκρατία, χιλιάδες γυναίκες τελικά και ασιάτισες εντάχθηκαν σε αυτήν την Επιτροπή του Κόμματος, σαν μεταφράστριες, σαν αγκητάτορες, να δουλεύουν μέσα στην Επιτροπή ή και σε θέσεις στο καινούργιο Σοβιετικό κράτος. Και την Πρωτομαγιά και τη Μέρα των Γυναικών παρουσιαζόταν σε πολλές τέτοιες περιοχές το φαινόμενο να μαζεύονται στις πλατείες χιλιάδες γυναίκες και να καίνε τα τσατόρ και τα τσεμπέρια τους. Χωρίς να τις υποχρεώνει κανείς, όπως σήμερα στη Γαλλία, από μόνες τους. Επίσης, είχε μεγάλη επίδραση στο τι γινόταν μέσα στις πόλεις. Είχε μεγάλη αντανάκλαση, δηλαδή, στο τι γινόταν στις μεγάλες πόλεις. Αυτό που προσπάθησαν οι Πολσεβίκες και όλες αυτές που ανέταξαν οι γυναίκες, που σε εισαγωγικά ήταν ήδη απελευθερωμένες να κάνουν, ήταν μια τεράστια πρόκληση, την καταλάβαν ήδη από το συνέδριο όταν είδανε τι κόσμος εμφανίστηκε, ήταν μια τεράστια πρόκληση αυτά που ξέρουμε στη θεωρία.
αυτά που είναι τα οράματά μας, να προσπαθήσουν να περάσουν στην αληθινή ζωή, στις αληθινές γυναίκες, μέσα στην αχανή Ρωσία, ούτως ώστε να κάνουν το σοσιαλισμό μια υπόθεση των ίδιων και την απελευθέρωση των γυναικών, μια υπόθεση των ίδιων των γυναικών. Και πραγματικά, χάρη σε αυτή την προσπάθεια, η οποία ήταν τεράστια και δεν έχω χρόνο, μιλάω πάρα πολύ για να πω πολλά γι' αυτό, είχαν αποτελέσματα. Το Τσενοτέρ δυστυχώς καταργήθηκε το 1930 από το Στάλιν. Για την Επανάσταση, η δεκαετία του 30 στην ουσία σηματοδοτεί και την αντεπανάσταση απέναντι σε όλα τα μέτρα, όχι μόνο σε σχέση με τις γυναίκες, σε όλα τα μέτρα, τα προοδευτικά, τα οραματικά, τα οποία είχαν πάρει οι Πολσεβίκοι. Και πήρε μπάλα και όλες τις κατακτήσεις των γυναικών και των ομοφυλόφιλων. Ξαναέρχεται στο προσκήνιο το πρότυπο της γυναίκας μητέρας εργάτριας, που η έκτρωση το 1936 γίνεται παράνομη. Η ομάδα της οικογένειας παλινορθώνεται γιατί αποτελεί φτηνή εναλλακτική λύση αναπαραγωγής και συντήρησης της εργατικής τάξης τόσο στο νεοσύστατο κρατικό καπιταλισμό που πάει να γίνει η Ρωσία, όσο ακριβώς ήταν και στη Δύση και είναι και στη Δύση. Η ομοφυλοφιλία χαρακτηρίζεται αστική διαστροφή, γίνεται παράνομη, πολλοί ομοφυλόφιλοι στέλνονται στα κουλά και επανέρχεται η σοσιαλιστική σε εισαγωγικά οικογένεια, ο νόμος και το κράτος σαν Αγία Τριάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Και δυστυχώς και όχι μόνο, γιατί πήρα μπάλα και τα κομμουνιστικά κόμματα της Ευρώπης, πράγμα που εξηγεί ίσως και γιατί τόσα λίγα πράγματα μαθαίναμε στο παρελθόν για το τι στα αλήθεια έγινε στη Ρώσικη Επανάσταση. Φυσικά δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίει μόνο ο Σταλινισμός, γιατί όπως είπα είχαν πόλεμο, την περιοριστική φτώχεια, πείνα, δεν είχαν τον χρόνο, δεν είχαν τα μέσα. Ήταν πολύ δύσκολη έτσι και αλλιώς αυτή η ιστορία, αλλά έκλεισε τελικά με αυτή τη ταφόπλακα. Όμως, το ότι συνέβη και συνέβη σε τόσο άδειες συνθήκες και τόσο αδίξωες συνθήκες, μας δείχνει ένα πράγμα. Ότι είναι δυνατή η γυναική απελευθέρωση, τουλάχιστον μια σοβαρή προσπάθεια για αυτή, και ότι μπορεί να γίνει, ιδίως σε φάσεις όπως είναι σήμερα, που δεν βρισκόμαστε σε αυτές τις άδειες συνθήκες.